τι εσοφίστη. Στο σπίτι το οποίο εφοβούντο τα παιδεία της Πολύχνης και το οποίο δεν αγίαζαν οι παπάδες όταν κατήρχοντο από την Άνω Συνοικίαν με τους σταυρούς ή το κατάλληλο σταθμός δια να κρυβεί κανείς και να περάσει ως καλικάντζαρος επειδή το καλούσαν οι μέρες, αφού μάλιστα χάρη των ημερών αυτών θα το έκαμνε και ο Παλούκας. Από εκεί θα επερνούσαν όλα τα παιδεία της κάτω ενορίας, δηλαδή τα 2/3 των παιδιών του χωριού εις το γύρισμά των από την επάνω ενορία, ότε θα είχανε ικανά κέρματα εις τα θυλάκια των. Ο Παλούκας δεν εσκέφθη περισσότερον. Έλαβε παλαιόν σιδερούν τηγάνιον, εμουτζουρώθη όλος εις το πρόσωπον. Μετέθεσε το επ' αυτό 2 μήνες προημότερα την αποκριάν. Εφόρεσε παλαιά ράκι, τα οποία προμηθεύτηκα κάπου και απελθόν, άμα ενύκτωσεν, εξεκάρφωσεν αθορύβως τας παλαιάς ανίδας, τα σχηματισούσα σχιαστή πρόχειρων φραγμών εις το ισόγειο της ερήμου κατοικίας της Κοκκόνας και εχώθη μέσα. Μίαν ώραν ύστερον κατήλθε δια του λιθοστρότου η πρώτη συνορής των αδόντων παιδίων, ο Νάσος και ο Αγγελής. Είδομεν πως ήλθαν βολικά τα πράγματα και πως ο Παλούκας κατόρθωσε μάλιστα να περάσει ως ειρηνευτής μεταξύ των παιδιών που εμάλωναν. Αφού ο Νάσος και ο Αγγελής ετράπησαν εις φυγήν, αισθανόμενοι φεύγον το έδαφος υπό τους πόδαστον, κατήλθον άλλα παιδεία, ήταν άλλα. Ο Παλούκας οικοεμακρόθεν των κρότων των βημάτων των, τα ευθύμους φωνάστων και ψιθύριζε. Μας έρχεται άλλη ζυγιά. Η τελευταία ζυγιά ήτης κατήλθε συνίστατο από τον Στάμον και από τον Αργύνιν, δύο φρονίμους πέδας, ούτε δεν εμάλωναν, αλλά σχεδίαζαν μεγαλοφόνος τι να τα κάμουν τα λεπτά εκείνα που θα τα εμάζωναν εκείνη τη βραδιάν.